Αναφέρομαι σε νομοσχέδιο με την επωνυμία Κλισθένης. Ως εκ τούτου οφείλω μια ιστορική αναφορά καταρχάς στο ιστορικό πρόσωπο Κλισθένης αλλά και στην αθηναϊκή δημοκρατία την οποία θεμελίωσε και η οποία εξελίχθηκε σε ενός ανδρός αρχή επί Περικλέους. Και κυρίως οφείλω μια αναφορά στους νόμους περιφυλετικής καθαρότητας οι οποίοι ίσχυαν επί αθηναϊκής δημοκρατίας, νόμοι οι οποίοι θα έκαναν το πρόγραμμα της Χρυσής Αυγής να φαίνεται προοδευτικό εντός εισαγωγικών. Όταν ο Περικλής λοιπόν ως θύμα του λοιμού το 429 π.Χ. και ενώ είχε νυμφευθεί την Ασπασία και είχε μαζί της ένα τέκνο, τον Περικλή τον νεότερο, θέλησε το τέκνο αυτό να πολιτογραφηθεί Αθηναίος, δεν κατάφερε να το επιτύχει, γιατί η σύζυγός του καταγόταν από τη Μίλητο, δεν ήταν Αθηναία πολίτης, και τη Ελληνίδα δεν μπορούσε το παιδί της να πολιτογραφηθεί Αθηναίος. Γιατί ίσχυε βεβαίως ο νόμος περί υπηκότητας. Ένας νόμος ο οποίος ήταν 100% φυλετικός, ρατσιστικός, σύμφωνα με τα δικά σας δεδομένα. Είναι λοιπόν τουλάχιστον τραγική ηρωνία να νομοθετείτε σήμερα και να λέτε ότι ο νόμος σας καλείται Κλισθένης. Διότι είτε σας αρέσει είτε όχι, η αθηναϊκή δημοκρατία είχε ένα πνεύμα φυλετικό, ένα πνεύμα ρατσιστικό, αν θέλετε, εσείς ξενομαθείς. Αυτό ήταν το πνεύμα ολόκληρου του αρχαίου κόσμου, ένα πνεύμα αντίθετο στα δικά σας νομοθετήματα που αποδίδουν την ελληνική ηθαγένεια σε όλες τις φυλές της γης οι οποίες έχουν κατακλείσει την Ελλάδα. Αυτό ήταν το πνεύμα των Ολυμπιακών Αγώνων, αυτό ήταν το δόγμα του «Πας μη Έλλην βάρβαρος» και του «Της βαρβάρης ηλωτεύειν», ενάντια στο δόγμα του λαθροεπικισμού και της αντικατάστασης του πληθυσμού. Γι' αυτό και η Χρυσή Αυγή το τονίζει σε όλους τους τόνους, ενάντια στην πολιτική της σημερινής και των προηγουμένων κυβερνήσεων. Έλληνας γεννιέσαι, δεν γίνεσαι. Εις ό,τι αφορά το νομοσχέδιο Κλισθένης, δεν το εισάγετε βεβαίως επειδή πιστεύετε στη δημοκρατία και στην απλή αναλογική. Αν πιστεύατε στην απλή αναλογική, θα την είχατε ψηφίσει πριν από τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015, αλλά αν το κάνατε αυτό, θα ήσασταν αναγκασμένοι να κάνετε συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία και η Χρυσή Αυγή να είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Και αυτός είναι ο μεγάλος φόβος του πολιτικού συστήματος. Εισάγεται αυτό το νομοσχέδιο σήμερα επειδή έχετε πατώσει εκλογικά και θέλετε μέσω της απλής αναλογικής να ελέγχετε τους Δήμους με βρώμικες, υπόγειες, ύποπτες συνδιαλλαγές με τους εκλεγμένους δημάρχους. Σήμερα προβαίνει αυτή η κυβέρνηση, ο Τσίπρας μαζί με τον Καμένο, σε μια κίνηση, σε μια ξεκάθαρη κίνηση εθνικής μειοδοσίας. Έχουμε εισαγωγή των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ με το όνομα Βόρεια Μακεδονία. Έχουμε εκχώρηση του ονόματος Μακεδονίας στο κρατήδιο των Κομιτατζίδων. Αφού λοιπόν μιλάμε για τον Κλισθένη σήμερα, θα προτείνω και εγώ ένα μέτρο το οποίο είχε επιβάλει ο Κλισθένης επί αθηναϊκής δημοκρατίας και ήταν το σκληρό μέτρο του οστρακισμού. Εάν 6.000 Αθηναίοι πολίτες έγραφαν το όνομα ενός πολιτικού σε ένα όστρακο, τότε ο πολιτικός εξοριζόταν από το άστι για 10 χρόνια. Αυτό το μέτρο να επιβληθεί και σήμερα. Και τότε ο λαοφιλής Τσίπρας, που δεν μπορεί να πατήσει το πόδι του σε καμία περιοχή της Ελλάδος χωρίς πάνοπλες δημιουργίες ΜΑΤ, τότε ο δημοφιλής Καμένος, τότε ο Τσίπρας και ο Καμένος που τους αγαπάει ο λαός θα εξορίζονταν για τουλάχιστον 30 χρόνια στη Μακρόνησο. Ή μάλλον αυτό το μέτρο είναι επιικές, διότι ο ποινικός κώδικας, ο ενισχύ ποινικός κώδικας προβλέπει συγκεκριμένα για το έγκλημα της εσχάτης προδοσίας, το οποίο διαπράτεται θάνατο εν καιρό πολέμου και ισόβια κάθριξη εν καιρό ειρήνης. Προέβη η παρούσα κυβέρνηση και σε μια άλλη ενέργεια σήμερα, στην απέλαση κάποιων Ρώσων διπλωματών. Πρόταση της Χρυσής Αυγής είναι να απελαθούν όχι μόνο αυτοί που θεωρούνται κατάσκοποι της Ρωσίας, αλλά και αυτοί που θεωρούνται κατάσκοποι των Ηνωμένων Πολιτειών, που είναι πράκτορες, δηλαδή δουλεύουν για ξένη δύναμη. Αλλά ποιοι είναι σήμερα οι νούμερο ένα υπηρέτες των Ηνωμένων Πολιτειών? Είναι βεβαίως όλο το Υπουργικό Συμβούλιο. Θα έπρεπε δηλαδή να απελαθεί όλο το Υπουργικό Συμβούλιο ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Όλοι εσείς που κάποτε λέγατε το σύνθημα «Φωνιάδες των λαών Αμερικάνοι», σήμερα όμως έχετε γίνει η νούμερο ένα yes man της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Ο Ζάεφ είπε ότι η Ελλάδα πήρε το έργα όμνες για την ονομασία και τα Σκόπια πήρανε το έργα όμνες για την ηθαγένεια, για την υπηκότητα και πλέον οι Έλληνες είμαστε υποχρεωμένοι να αποκαλούμε, λέει, τους Κομιτατζίδες Μακεδόνες. Λοιπόν, το δηλώνω με τα λόγου γνώσεως από αυτό το βήμα. Όποιος τολμήσει
πολιτικός παράγοντας να αποκαλέσει Μακεδόνες τους υπηκόους αυτού του κρατηδίου, τότε βεβαίως και διαπράττει η εθνική προδοσία και βεβαίως και θα λάβει αυτό που του αξίζει να λάβει, βεβαίως και θα έχει το πολιτικό τέλος που η ιστορία επιφυλάσσει σε κάθε προδότη. Δήλωσε επίσης σήμερα ο Επίτροπος Γιωχάνες Χαν ότι θα γίνει, λέει, αλλαγή συνόρων Ελλάδος-Αλβανία, συμπόνια αλλαγή συνόρων, την οποία αποδέχεται ο Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή, εις ό,τι αφορά τα σύνορά μας με την Αλβανία, έχει να κάνει με την προσάρτηση των προαιωνίων ελληνικών εδαφών της Βορείου Ηπείρου. Βεβαίως και να γίνει αλλαγή συνόρων, αν είναι να πάρουμε τη Χιμάρα, τη σκλαβωμένη Βόρειο Ήπειρο, εκεί που ζει σήμερα και καταπιέζεται η ελληνική εθνική μειονότητα της Βορείου Ηπείρου. Αυτά προς το παρόν, ο Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή θα συνεχίσει να δρά με κάθε νόμιμο μέσο, εντός και εκτός Βουλής, εναντίον αυτών οι οποίοι προδίδουν την Ελλάδα. Ευχαριστώ.